ολόκληρη ζωή δεν φτάνουν όσα έχω, έστω κι αν είναι λίγα. Όμως θα ήθελα να βλέπουν τον τάφο μου με θαυμασμό και με τιμές περίσσιες. Αυτά δεν είναι εφήμερα. Αρχικός σε φαίνεται ο αγαθός, ευγενικός και τίμιος νέος. Τρως δε διεβεβαίου την θυγατέρα περί των αισθημάτων. Πλην πάντα ταύτα διεψεύστης ανοιχτρός αυτή στιγμή σε νυμφεύτη κόριν και πρίκα. Ή μάλλον πρίκα και κόριν. Είναι η ίδια ντροπιά σου προς τα μάτια όλων που βαβεύει. Αυτό και αν είναι έκπληξη, η όψιμη οργή σου. Είχα υποθέσει και τα στάλαξε στην αδιαφορία. Τι υπόθεσε, έτσι βόλιο δεν έχω. Πάντως είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Φανερώνει και ζωντάνια και υγεία. Ευχαριστώ σας, ωραία συμπολίτε, για τη μεγάλη αυτή τιμή. Κι ίσο τι θέλετε, πάντα θα βρείτε και τη δική μου τη συνδρομή. Πώς είναι η αλήθεια, ο Νίκος Χαραλάμπους εκτός θέατρου. Με σύζυγο, κόρες, αδερφοί, ανιψιές, όλοι ηθοποιοί. Όλες που να έχουν σχέση με την θεατρική. Με το θέατρο. Αισθάνομαι σαν Κινέζος αυτοκράτορας που έχει δυναστεία γύρω του. Είναι γνωστό άλλωστε ότι στην Κίνα τα παλιά χρόνια, τα φεουδαρχικά χρόνια, υπήρχαν δυναστείες θεατρίνων. Που από μωρά μπαίνανε εξού και τα σπουδαία τα που έχουν με τα κινέζικα όπερες, όπως και οι Ιαπωνέζοι το ίδιο κλπ. Ωστόσο, αυτό το πράγμα, έχω την εντύπωση ότι τελικά δεν ήταν πάντοτε μια ευχάριστη εμπειρία. Γιατί αμέσως δημιουργείται ένα ερώτημα πόσοι άνθρωποι οικογενειακά θα βρίσκονται είτε στο ΘΟΚ, είτε στο ΡΙΚ, είτε στο αυτό. Ένα πράγμα το οποίο δημιουργεί κάποια ερωτηματικά, κάποιες δυσπιστίες. Το μόνο πράγμα που έχω να πω σε αυτή την περίπτωση, ότι δεν έκανα λαθασμένες κινήσεις, είναι όποτε είχα κάποιο αξίωμα, είτε σαν πρόεδρος του ΘΟΚ, είτε σαν μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του ΘΟΚ, είτε διευθυντής κλπ. Δεν προσέλαβα ποτέ συγγενή μου την περίοδο που ήμουν. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αναφέρθηκες προηγουμένως, οι εξαιρετικές συνάδελφοι, πέρα από συγγενείς μου, που είναι η κυρία Παυλίδου, η Χριστίνα, η Κίνθια, η Νιώβη Χαραλάμπους και η Μαρία Ημίχα, ήταν από μόνες τους, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον αυτή είναι η ταπεινή μου κρίση, δημιούργησαν στους άλλους που τις προσέλαβαν κατά καιρούς, όχι εγώ, οι άλλοι, ότι ήταν για την αξία τους. Και όχι γιατί ήταν συγγενείς του Χαραλάμπους, που είναι ένα πράγμα το οποίο είναι άδικο, κατά τη γνώμη μου, να ακούγεται, όσο και αν είναι δίκαιο με την έννοια του ότι όταν παρεσφρεί το κράτος κάπου, είναι φυσικό να πρέπει κάποιος να είναι προσεκτικός, έτσι, για να είναι αξιοκρατικά αμεμπτός, γενικός και ειδικός. Εντάξει, αυτό είναι το ένα θέμα. Βέβαια, εμένα δεν ήταν ακριβώς αυτή η ερώτησή μου. Ξέρω τι εννοούσες. Εννοούσες πώς αισθάνομαι εγώ. Δεν και πώς είναι η καθημερινή του εκτός θεάτρου, όταν το θέατρο είναι στο σπίτι σου. Θα ομολογήσω κάτι δημοσίως που δεν ξέρω πώς θα αντιβράσουν. Δεν με ακούνε. Ωστόσο, πιστεύω ότι έβγαλα πολύ όμορφα πλάσματα. Πώς γίνεται, μια στιγμή τώρα. Ναι. Δεν με ακούνε, τι πάει να πει. Είναι ηθοποιή ή είσαι σκηνοθέτης. Ναι. Ναι. Το είπα αυτό χαριτολογώντας με ποια έννοια. Με την έννοια του ότι μέσα μου λειτουργούσε πάντοτε και μου το είπαν απ' έξω αυτό. Μια αίσθηση ότι από την ώρα που είναι δικοί μου άνθρωποι πρέπει να είναι καλύτεροι από τους άλλους. Αυτά υποσυνείδητα τώρα, γιατί είναι, άμα το σκεφτόμουν, γελούσα. Ωστόσο, αυτό με έκανε να είμαι πιο σκληρός μαζί τους και να ζητάω περισσότερα πράγματα. Να σκεφτείς ότι πολλοί άνθρωποι, συνάδελφοι από παντού, έχουν λέει, μα γιατί μιλάς έτσι, στην ξόγω αδελφή σου. Και αυτό ήταν ένα δικό μου, μια δική μου αδυναμία. Αλλά γενικότερα έχω την εντύπωση ότι τα παιδιά και οι συγγενείς που έχω βγάλει στο θέατρο, για ένα πράγμα νομίζω ότι αισθάνομαι ικανοποιημένος, ότι όσον αφορά το ήθος και το ύφος που έχουν στο επάγγελμα, είναι, θα έλεγα, στις πρώτες γραμμές. Και αυτό το πράγμα με ικανοποιεί πολύ. Δεν αισθάνομαι τίποτα ιδιαίτερο. Σαν να είναι συνάδελφοί μου. Διερωτώ με για το κατά πόσον προσπάθησες να αποτρέψεις κάποια από αυτά τα άτομα από το να ασχοληθούν όχι, με το δεν θέατρο. Δεν θα το επέτρεπα ποτέ. Το λέω γιατί το ακούμε πολλές φορές να το λένε συνάδελφοί σου αυτό. Συνάδελφοί μου και εγώ θα μπορούσα να το σκεφτώ με την έννοια του ότι το θέατρο είναι σκληρό πράγμα. Παρόλο που φαίνεται ευχάριστο και ψυχαγωγικά θεωρείται το ευκολότερο πράγμα
στον κόσμο είναι πολύ σκληρό άμα περάσει στην πίσω πλευρά της κάμερας. Ωστόσο, δεν θα μπορούσα ποτέ να αποτρέψω ή να πιέσω να ασχοληθεί κάποιος με αυτό το πράγμα. Αυτό το βρίσκω λάθος γενικότερα. Το να οδηγείς κάποιον σε κάπου, εάν ο ίδιος δεν το έχει αποφασίσει. Και φαίνεται ότι το αποφάσισαν μόνοι τους, μόνες τους. Ποιος είναι εκεί στην πύλη? Φύγε από εδώ, βαρέθηκε στη ζωή σου. Δεν θέλουμε Έλληνες εδώ. Καλά τα λέει, σας είναι, θα σ' ακούσω. Μάλλον είσαι θυμωμένη. Φύγε, ξένε. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Να μην συγχωνεί Έλληνα στο σπίτι. Πήγαινε, πες τα αφεντικά σου. Θαρώ, δεν θα σ' αρέσει αν πάω το μήνυμά σου. Είμαι ναυαγός και ξένος και τους ξένους δεν τους πειράζουν. Πήγαινε σ' άλλο σπίτι, όχι σε τούτο. Εγώ... γεννήθηκα ευσεβής. Κι έτσι θέλω να είμαι. Τον εαυτό μου γνιάζομαι και του πατέρα μου τη φήμη. Δεν θα τη λερώσω, ούτε στον αδερφό μου θα κάνω χάρη, όπου σε μένα ντροπή θα φέρει. Διπλά πονώ για τη χαρά μου που έχασα, γιατί όσα λένε πως ταιριάζουν σε μια γυναίκα ενάρετη, αυτά πάντα μοχθούσα κάνοντας στο σπίτι του Έκτορα. Είχα τη φρόνηση μοναδικό μου σύμβουλο. Στον άντρα μου πρόσφερα τη φρόνιμη σιωπή μου και τη γαλήνη μες στο βλέμμα μου και ήξερα σε ποια πράγματα να τον νικώ και σε ποια να τον αφήνω να νικάει εκείνος. Νίκης για όλες τις γυναίκες του κόσμου! Θα θυμάσαι για Ανδριοσύνη. Για τη δική μου αρετή πεθαίνω με τον άντρα μου αντάμα. Είπες τι είναι τούτα τα λόγια τα φρικτά. Έτοιμη να μην βήξω στου καμπανέα. Ερημούνι ήδη αλανείς αυτή την πράξη. Όλοι οι αργοί θέλουν να το μάθουν. Τέτοια πράξη από σένα. Να με! Το σώμα μου μέσα στη φωτιά, με του αντρός μου το κορμί το φλογισμένο, σμίγει! Κατά καιρούς, σε είδαμε να φεύγεις από την Κύπρο για να πας να εργαστείς στην Ελλάδα, είτε ως ηθοποιός, είτε ως σκηνοθέτης, είτε ως διευθυντής περιφερειακών σχημάτων. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για την εμπειρία στον ελλαδικό χώρο. Το ελληνικό θέατρο έχει πολύ μεγαλύτερη παράδοση από εμάς, είναι ξεκάθαρο. Έχει περάσει από πάρα πολλές φουρτούνες και πάρα πολλές αναταράξεις και πιστεύω ότι και από άποψη αγοράς, κοινού κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα, εντάξει, είναι μια λογική φιλοδοξία κάποιων ανθρώπων που γεννήθηκαν σε ένα άλλο χώρο μικρότερης έκτασης και εμβέλειας να θέλουν να το κάνουν. Και πολλοί άνθρωποι πήγαν εκεί δικοί μας και στον τομέα του θεάτρου και στον τομέα της ζωγραφικής και στον τομέα της μουσικής και διέπρεψαν. Μάλιστα πολύ περισσότερο από ότι έγινε γνωστός εγώ. Ωστόσο, πέρασα πάρα πολύ, πώς το λένε, ευχάριστες στιγμές στην Ελλάδα, γιατί οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκα, ενώ μπορεί να μην είχαν ποτέ ούτε το μέγεθος, και αυτό, γι' αυτό είμαι περήφανος για την Κύπρο εγώ, ούτε τις ικανότητες των αντίστοιχων δικών μας, του ΘΟΚ πιο συγκεκριμένα, αλλά και εκτός ΘΟΚ ανθρώπων, εν τούτης είχαν πολύ μεγαλύτερες ελευθερίες αντιμετώπισης των πραγμάτων. Και έτσι χάρηκα πάρα πολλές φορές τα καλά λόγια ανθρώπων που είχαν όχι μόνο τη γνώση, αλλά θα έλεγα και το θάρρος να πούν τη γνώμη τους. Γιατί πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι στην Κύπρο, ξέρουμε πολύ καλά στις μικρές κοινωνίες, μπορεί να αισθάνονται και να μην λένε εύκολα αυτό που αισθάνονται. Εκεί το να έχεις περγαμηνές θετικών κρίσεων, από ανθρώπους σαν τους προέδρους της Δημοκρατίας, τους πρωθυπουργούς, τους ανθρώπους της κουλτούρας, προσωπικότητες που αν τις αναφέρω αυτή τη στιγμή όλοι θα πούνε μα σαν να υπερβάλλει ο κύριος αυτός, κι όμως έτυχε στη ζωή μου να έχω πολύ καλά λόγια από αυτούς πάρει, σε παραστάσεις που είδανε κλπ. Δεν θα αναφερθώ σε κανένα όνομα γιατί είναι όλοι τους τόσο προβεβλημένοι που πραγματικά ακόμη και το να αναφέρω τα ονόματά τους αυτή τη στιγμή το θεωρώ περιττό. Αυτή ήταν άλλη μεγάλη τύχη στη ζωή μου. Ότι είχα την έγκριση σε αυτά που έκανα, ειδικά στην Ελλάδα. Ειδικά στην Ελλάδα. Και το λέω επίτηδες αυτό, γιατί δυστυχώς στην Κύπρο έπεσε μια μικρή τσιγκουνιά στον τομέα αυτό. Πάλι όχι για λόγους πραγματικά, είτε ζήλιας, είτε κακίας, είτε οτιδήποτε, αλλά πιστεύω ότι γενικώς κουβαλάμε και λόγω των γεγονότων που μας αφορούν γενικότερα και πιο σοβαρά από ότι είναι μια θεατρική
διαδικασία ή καριέρα. Μια, θα έλεγα, δεν θα την πω τσιγκουνιά, θα την πω δυσπιστία. Είμαστε πια πολύ πιο προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε πράγματα. Ο λόγος για τον οποίο έφυγα από την Κύπρο είχε να κάνει με προσωπική απογοήτευση και όχι με ανάγκη να πάω σε μεγαλύτερα μέρη για να επιτύχω καριέρας, ας πούμε, εγκόμιο από ό,τι εδώ. Δεν με ενδιαφέρει ποτέ να γίνω γνωστός. Είναι μια πίκρα η οποία πιστεύω ότι όμως είναι δημιουργική πίκρα και πιστεύω ότι έπρεπε να μου συμβεί. Γιατί είμαι χορτάτος και στην Κύπρο έχω τιμηθεί πάρα πολλές φορές. Απλώς πιστεύω ότι κάποια πράγματα στο νησί μας έπρεπε να δουλέψουν, ειδικά μετά την ανεξαρτησία, παράλληλα με όλες τις άλλες προόδους που κάναμε σε όλα τα άλλους τομείς. Και δεν δούλεψαν ακόμα. 4 χρόνια τώρα που δουλεύω στο γυμνάσιο και νιώθω μέρα με τη μέρα να στραγγίζουν οι δυνάμεις μου και οι νιώτη μου. Και μονάχα θεριεύει και ριζώνει μέσα μου ένας πόθος. Να γυρίσουμε στη Μόσχα. Να πουλήσουμε το σπίτι, να ρίξουμε μαύρη πέτρα και δρόμο για τη Μόσχα. Ναι. Και όσο γίνεται πιο γρήγορα. Κυρία μου, νομίζω έδωσε σωστή περιγραφή του κόμματα. Έλα, Κλάβιε. Όπως συμφωνήσαμε, έκανα μια ερωτική εξομολόγηση στη θέση σου. Κι έπεσε η ωραία ηρώ. Το είδε και ο πατέρας της. Έδωσε τη συγκατάθεσή του. Το μόνο που μένει τώρα είναι να ορίσετε την ημέρα των γάμων και ο Θεός να σας κάνει ευτυχισμένους. Νιώθω καταραμένη. Σαν κάτι βρικολακιασμένο να έχει φωλιάσει μέσα μου και δεν θα μπορέσω ποτέ να το βγάλω από την ψυχή μου. Αυτό λοιπόν είναι το ευχαριστώ για όλα όσα σας δίδαξα. Για όσα έχω σκληρά αγωνιστεί ως ιερέας και ως φίλος σας. Εννοείται για όσα με παραπλανήσατε. Ήταν η μεγαλύτερη νίκη μου, Ελένη. Νίκη ενάντια στον εαυτό μου. Ήταν έγκλημα εναντίον και των δυο μας. Έχω σκηνοθετήσει 140 με 150 έργα. Εκτός των τραγωδιών, των 25, 30 κλπ. Και άλλων κειμένων, ας πούμε, λογοτεχνικών κλπ. Είναι πολύ δύσκολο να αναφερθώ σε συγκεκριμένα έργα που έχω σκηνοθετήσει, παρά μόνο σε κάποια τα οποία θεώρησα ότι ενώ είχαν μέσα πολύ ισχυρή και θα έλεγα έως καλλιτεχνικά ενδιαφέρουσα, δεν θα πω σημαντική, εξαιρετική φόρμα, αντιμετωπίστηκαν όταν συνέβηκαν κατά καιρούς, είτε με φόβο από το κοινό και την κριτική, είτε με αμηχανία. Μπορεί να μην είπαν ήταν κακή παράσταση, αλλά ήταν αμήχανες οι αντιδράσεις. Αντίθετα σε, για μένα αυτές οι παραστάσεις, που βέβαια μετριούνται στα δάκτυλα των δύο χεριών ή του ενός, ήταν πιο σημαντικές, ακόμη και από παραστάσεις που έγιναν αποδεκτές με ενθουσιασμό από κοινό και κριτική. Αγάπησες δηλαδή περισσότερο τις παραστάσεις που μπορώ να πω, αγάπησα, τόσο πολύ. Δεν είναι τόσο θέμα αγάπης. Είναι όμως θέμα ότι τα στοιχεία που με προκάλεσαν να τις ανεβάσω με αυτόν τον τρόπο, για μένα ήταν πιο, θα έπρεπε να ήταν πιο ελκυστικά για το κοινό και δεν ήταν. Εκεί ίσως υπάρχει ένα ερωτηματικό στον αέρα και των συντελεστών και των αυτών που έλαβαν μέρος κατά καιρούς σε αυτές τις παραστάσεις, μήπως αν πεζόταν αυτή η παράσταση στο Παρίσι, να είχε άλλη αυτή ή στο Μερολίνο ή οτιδήποτε. Δεν το πιστεύω πολύ, αλλά δεν ήταν άλλωστε και η μοναδική περίπτωση παγκοσμίως. Κάποιες παραστάσεις κάποιων σκηνοθετών που και οι ίδιοι τις θεώρησαν πιο σημαντικές από άλλες που άρεσαν, ήταν οι παραστάσεις που δεν άρεσαν. Λοιπόν, μιλάμε για ποιες παραστάσεις. Μιλάω, αν μπορώ να θυμηθώ τώρα, ας πούμε, παράλληλα με τις μεγάλες παραγωγές κλπ. Μιλάω για, καταρχάς, ας πούμε, πιστεύω ότι ο Ιδίποδας που είχα κάνει, ο πρώτος Ιδίποδας, γιατί έκανα δύο φορές και μία άλλη τρίτη με φοιτητές τον Ιδίποδα. Ο Ιδίποδας το 86 που έκανα στο ΘΟΚ εμπεριείχε για μένα πολύ πολύ μεγαλύτερη, θα έλεγα φιλοσοφικά και αν θέλεις ακόμη και ψυχολογικά στοιχεία σύγχρονα, μοντέρνα, που ήταν πιο μπροστά την εποχή τους. Ιδίποδας. Ο Ιδίποδας ήταν αυτός. Οι Βάκες που έκανα στο κρατικό Βορείου Ελλάδος και που στηρίχτηκαν πάνω στο δοκίμιο του Ιούγκ για τα όνειρα και τους εφιάλτες των ανθρώπων.
ήταν μια παράσταση που δεν πέρασε εύκολα πάλι. Θεωρήθηκε αμήχανα, πώς το λένε, περίεργη παράσταση. Για μένα ήταν πολύ πιο μπροστά από τις πιο επιτυχημένες μου προσπάθειες. Έργα εκτός από την τραγωδία που ανάφερα τώρα, όπως για παράδειγμα ο Ρασομών, που είχα κάνει πάρα πολύ νωρίς, στο ΘΟΚ το είχα κάνει και μετά το έκανα και στην πειραματική σκηνή της τέχνης στη Θεσσαλονίκη, του Παπανδρέου, του Νικηφόρου. Ήταν μια παράσταση, ήταν μια πρόταση που αντιμετωπίστηκε είτε αμήχανα είτε αρνητικά εδώ πέρα. Και όμως, και οι θέτες που ήταν από κάτω, ήταν κάτι συνέβαινε, δεν ήξεραν τι συμβαίνει. Ήταν όμως για μένα πάρα πολύ σημαντικός ο τρόπος που μπήκαμε στην τεχνική του αποανατολίτικου θεάτρου και χρησιμοποιήσαμε μεθόδους του Κιόγκεν και του θεάτρου Νό σε αυτή την παράσταση σε μια ξένη χώρα, όπως η Κύπρος. Και πίστευα ότι έπρεπε να έχει καλύτερη τύχη. Ο Θεός μαζί σου, Σίγιο Γκρέλη. Και εγώ καλώς σε βρίσκω, Σίγιο Ορτένσι. Ξέρεις που πάω, όχι. Στου Μπατίστα Μινόλα. Του είχα πει πως θα φρόντισα να βρω της μικρότερης κόρης του. Ένα δάσκαλο και καλή τύχη μου φέρε στον δρόμο μου αυτού του το νέο. Που με τη μάθησή του και τους τρόπους του μου φαίνεται πως είναι ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Περίφημα, περίφημα, έλα εδώ, έλα εδώ. Ο κύριος από εδώ Πετρούγιε, Πετρούγιος Γκρένιος, που τον συνάντησα τυχαία σήμερα, βρέθηκε μαζί μου σύμφωνος να πάρει από κοντά τη τρίκλα του Μπατίστα. Μάλιστα, αν βρει αρχή αυτού του φρίκα τη, χέρι του παντρευτή. Θαυμάσια σύμφωνη! Ένα άλλο έργο επίσης που πιστεύω ότι πέρασε περίεργα είχε να κάνει με τη σεξπηρική στρίγκλα που έγινε Αρνάκη. Που πάλι έγινε σε μια εποχή όπου το να φοράει, ας πούμε, η κεντρική ηρωίδα σόρτ και πανκ και να έχει βαμμένα μαλλιά ο Πετρούκιος ήταν κάτι που ξένησε. Αυτοκίνητο επί σκηνής, μοτοσυκλέτες, ποδήλατα. Ήταν πάλι μια παράσταση που με εγωίτευσε πολύ ως πρόταση. Και βεβαίως θυμάμαι και πολλές άλλες παραστάσεις σαν αυτή, που δεν υπάρχει λόγο να τις αναφέρουμε όλες, αλλά είναι ένα παράδειγμα αυτό. Αυτές οι παραστάσεις όλες που ανάφερα δεν άρεσαν πολύ γενικώς. Εμένα όμως με κάλυψαν. Ξέρω πως είναι ανυπόφορη καυγαστού και στρίκλα, κύριε μου. Αν είναι αυτό μονάχα δεν με τρομάζει. Δεν σε πειράζει και εγώ δεν είσαι φίλε. Είμαι από την Περώνα. Εμπρός μου, Πετρούγιε. Καλησπέρα σου, Κέτη. Έτσι άκουσα πως είναι το όνομά σου. Καλά άκουσες, μα όχι πολύ σωστά. Με λένε Κατερίνα όταν μιλούν για μένα. Ένα τρίποδο. Το βρες, τότε κάθισε πάνω. Κοίτα, οι γάιδαροι πλάστηκαν για να σηκώνουν βάρη. Αφού το έχεις εσύ. Κι αν είμαστε ευχαριστημένοι η κοπέλα και εγώ σε εσάς, τι λόγος παίρνω. Εμείς τα συμφωνήσαμε εδώ πέρα μόνοι μας, πως θα εξακολουθήσει να είναι δύστροπη όταν βρίσκεται μπροστά με άλλους. Μα σας λέω, κανείς σας δεν μπορεί να φανταστεί το πώς μ' αγαπάει η Χρυσή μου η Κετούλα. Ο Νίκος Χαραλάμπους σήμερα. Πώς είναι η καθημερινότητά του? Μα δεν υπάρχει καθημερινότητα. Εξακολουθώ στα τόσα μου χρόνια να δουλεύω σαν να είμαι 18 χρονών. Έχω μια αίσθηση ότι δεν κουράζομαι από αυτό που κάνω. Ενίοτε δουλεύω σε 2-3 πράγματα την ίδια στιγμή, χωρίς να νιώθω ότι ρίχνω τη μία πλευρά ή την άλλη. Ούτε πρόκειται με τον αφήνω. Συνεχίζουν τα παιδιά. Και τι να σου πω, και τι δεν θα δει να την έβλεπε πριν υπογραφεί το συμβόλαιο. Καλά, στο σπίτι της δεν μπορεί να πάει. Ούτε για αστείο. Α, α. Είστε εσείς, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας κι εμείς. Εμείς. Και κάνετε ό,τι μιλά. Πάλι είναι η ίδια κίνηση. Η αδερφή μου από το Μιλάνο. Τι λες και εσύ
Μαρίνα. Δεν θα ήταν γένεια, δεν θα ήταν η δουλειά. Ο σύζυγός μου δεν είναι μικρόψυχος. Και του αρέσει η γυναίκα μου να κάνει παρέα με αξιόλογους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι Καντσιάνο. Μόσχος. Έτσι. Per dire la verità, io ne avevo qualche dubbio, ma poiché voi mi disicanate e il signor Cacciano il confermà, vivrò quietissimo e mi approfitterò dell'onore di servirvi. Την ίδια στιγμή δίδασκα και διδάσκω σε σχολή και κάνω και μαθήματα σε πανεπιστήμιο στην Αθήνα και νιώθω υγιής, σε πάση περιπτώσει δεν ξέρω, δεν νιώθω κάτι ας πούμε. Άρα είσαι μεταξύ Κύπρου και Αθήνας. Τα τελευταία δύο χρόνια είμαι έτσι. Περισσότερο στην Αθήνα, γιατί είχα και την τιμή κατά καιρούς τις ελάχιστες φορές που παίζω σαν ηθοποιός να συνεργαστώ με το αμφιθέατρο του Ευαγγελάτου ξανά. Είναι η πέμπτη, έκτη φορά που συνεργάζομαι σαν ηθοποιός με τον Ευαγγελάτο, έναν συναρπαστικό συνάδελφο, σκηνοθέτη, φιλόλογο, ακαδημαϊκό αυτή τη στιγμή που εκτιμώ πάρα πολύ και νομίζω και αυτό σε μένα. Ήμουνα δύο χρόνια τώρα, δύο χειμώνες κοντά του. Και επίσης, πώς το λένε, κάνω ταυτόχρονα πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με το επάγγελμά μας. Άρα πηγαίνω, έρχομαι στην Ελλάδα και στην Πόλη. Όμως, αν με ρωτάς, βαθύτερα ήθελα να είμαι εδώ. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι ακόμα, πώς το λένε, τυχερό να εγκατασταθώ. Το μυστικό της καλοντημένης γυναίκας είναι να φοράει αυτό που απαιτεί περίσταση. Μάλιστα. Και τώρα τι περίσταση είναι, μπορείς να μου εξηγήσεις. Θα μπορούσε να είναι το τέλος του κόσμου. Και αυτή η μάξι βελούδινη φούστα δεν θα ήταν ίσως αυτό που θα πετούσε η περίσταση. Πρώτον, δεν είναι το τέλος του κόσμου, Θεός φυλάξει. Και δεύτερον, αυτό το βελούδο πλένεται. Το κανονικό βελούδο δεν πλένεται ποτέ, Μίλτε. Τα ξέρεις όλα καλύτερα και από μοντίστρα, μωρό μου. Η μαμά μου η Λότη ήταν τόσο καλόγουστη. Που θα τη ζηλεύανε και σχεδιαστές μόδας στο Παρισιού. Αν συνεχίσεις να μιλάς όλο για αυτή, θα αρχίσω να την αντιπαθώ. Με ποιον συνσκέπτεσαι εκεί πέρα. Μιλάω με κόσμο. Με ποιος συνσκοτίζεις. Τι είναι αυτός ο κόσμος. Ποιον θέλει. Τον κύριό μας. Επιθυμώ να τολμήσω να με κρατήσει για λίγο καιρό κοντά του. Όμως, από τη στιγμή που σας είδα, ο σκοπός μου άλλαξε. Τώρα έχω έναν άλλο σπουδότερο σκοπό να σας αντικρίζω όσο περισσότερο μου επιτρέπετε. Μου είπαν κύριε ότι περιμένετε τον Ερμοκράτη. Τη στιγμή αυτή ενθουσιάζει. Πρέπει να δώσει τον νόμο, μπορείτε να πιστευτείτε τον σκοπό της επισκεψιός σας. Παρακαλώ, αφήστε μήνυμα μετά το χαρακτηριστικό. Μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου λοιπόν τα τελευταία χρόνια και διερωτώμαι για το εξής, ζώντας και στην Κύπρο, υπάρχουν πράγματα που σε ενοχλούν? Δηλαδή, ποια είναι η δική σου κριτική απέναντι στην σημερινή κυπριακή πραγματικότητα? Δεν θα ήθελα να, πώς το λένε, παρισφρήσω σε πολιτικά επίπεδα, γιατί υπήρξα και ένας υποψήφιος πριν από κάποιο διάστημα για τη Βουλή, την Κυπριακή Βουλή. Δεν με αφορά, πώς το λένε, αυτό που συμβαίνει, αν θέλετε, σε ιδιωτικό ή πολιτικό επίπεδο, όχι ότι δεν καίγομαι για μια ενδιαφέρουσα, σωστή και δίκαιη λύση της πατρίδας μας που έχω υποστεί και εγώ, όπως όλοι μας, όλες αυτές τις δεκαετίες της αναταράξης των γεγονότων μας, αλλά στο καλλιτεχνικό επίπεδο που νομίζω ότι με παίρνει για να εκφραστώ κάτι, θα έλεγα ότι στα πράγματα τα πολιτιστικά μας χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερη τόλμη και πολύ μεγαλύτερες αποφάσεις αξιοκρατικές, με την έννοια πια των να μην φοβόμαστε να δώσουμε δυνατότητες σε ανθρώπους που μπορούν και εντός και εκτός των τυχών να μας εκπροσωπούν σωστά. Όπως βέβαια και αυτό που λέμε κάθε φορά, ότι πρέπει να δημιουργηθούν εδώ δομές, βάσεις. Δεν υπάρχει πινακοθήκη, δεν υπάρχει Ακαδημία Τέχνης, δεν υπάρχει σχολή, κρατική σχολή. Δεν. Ας μην τα αναφέρουμε όλα. Πρέπει νομίζω να γίνουμε λίγο πιο γρήγοροι, τώρα που ανήκουμε και στην Δύση, όπως έλεγαν κάποιοι. Όταν ο γενναίος και άξιος δεν ξεχωρίζει σε τιμές από τους άλλους τους κοινούς πολίτες, αλίμονος στα κράτη! Και για μας γυναίκα, ένας ήρωας πολέμου που πρόσφερε τη ζωή του για την πατρίδα, αξίζει οποιοδήποτε τίμημα!
θα ήταν ντροπή. Αν όσο ζούσε ο Αχιλλέας ήταν ο αγαπημένος μας και τώρα νεκρό, να τον ξεχάσουμε. Σίγουρα θα έρθουν κι άλλοι πόλεμοι και πάλι θα μαζέψουμε στρατό. Τι θα κάνουμε τότε? Θα πολεμήσουμε ξανά ή θα λιποψυχήσουμε? Το δεύτερο θα γίνει. Αν βλέπει ο καθένας να μην τιμάται όπως πρέπει ένας ηρωικός νεκρός. Αν ευολήθει η Άρτεμις να πάρει το κορμί μου, θα αντισταθώ εγώ, μια θνητή σε μια θεά στη βούληση. Δεν γίνεται, μητέρα. Δίνω λοιπόν το κορμί μου προσφορά στην Ελλάδα. Θυσιάστε με. Αλώστε την Τρία. Αυτό θα είναι η παντοτινή μου μνήμη. Αυτό θα είναι ο γάμος μου. Τα παιδιά μου. Το όνομα που θα αφήσω. Όσους η τύχη χαμογέλασε, μη τους λογιάζεις για ευτυχισμένους. Αν δεν δεις πρώτα το τέλος του. Μελλοντικά σχέδια και στόχους έχει ο Νίκος Χαραλαμπούς. Μελλοντικά σχέδια και στόχους δεν είχα ποτέ, παρά μόνο ερχόντουσαν από μόνα τους, γιατί δεν τα άφηνα εγώ να μην έρθουν. Άρα δεν θέλω να πω ότι έχω κάτι που θα ήθελα να γίνω ή να κάνω. Απλώς θέλω να είμαι χρήσιμος γενικώς στον τομέα που επέλεξα, το θέατρο, είτε ως σκηνοθέτης, είτε ως ηθοποιός, είτε ως δάσκαλος, είτε ως θεωρητικός, αλλά την ίδια στιγμή να αισθάνομαι κιόλας ότι αυτό το πράγμα δεν το διεκδικώ, αλλά με διεκδικεί. Δουλεμένη ασπίδα του Έκτορα. Κάποτε περηφάνια μου η θωριά της. Και τώρα νεκροθέαμα. Ω Έλληνες, στα όπλα σας, η δύναμή σας, όχι στο μυαλό σας. Γιατί φοβηθήκατε αυτό το αδύναμο παιδί και τέτοιο φρικτό και ανόητο φωνικό εκάνατε? Μήπως την Τρία θα ανάστενε ξανά? Αφού όταν ζούσε ο Έκτορας και σας πολέμαγε τόσα παλικάρια, την Τρία πήρατε. Τώρα που εκείνος πέθανε μαζί κι όλοι οι Τροάς, φοβηθήκατε αυτό το αθώο παιδί. Κατεβαίνω προς την αγάπη του πατέρα μου. Μανούλα, την αγάπη σου και τη δική σου Ετεοκλή. Αδελφέ μου, για τη χέρια αγάπης. Ετούτα εδώ, σας έλουσα. Σας τόλισαν και άμεμπτου σας προβοδίσαν από το χρόνο. Με μέλι, με γάλα, με επιτύμβιες χωές. Και τώρα, για να αγκαλιάσω, Πολυνίκη, το δικό σου κορμί, να τι έπαθλο κερδίζω. Τιμή μου! Τιμή μου που σε τίμησα για όσους κρίνουν δίκαια. Τρέξε λοιπόν, παιδί μου, για τους νεκρούς και για τις δύστυχες τις μάνες. Χρήσιμος να φανείς που έχουν την ανάγκη σου. Φόβο δεν έχω εγώ για σε όταν για αγώνες ξεκινάς και έχεις το δίκιο με το μέρος σου.
βόλο που τους Θηβαίους βλέπω τώρα θριαμβευτές. Στις τύχεις τα γυρίσματα άλλα τους περιμένουν. Γιατί ο Θεός το κάθε τι ανατρέπει. Και στους τροχούς των αμαξιών κομμάτια τα κορμιά τους. Ποτάμιαζε το αίμα τους, χανόταν η άντριά τους. Αυτά μπροστά μου γίνονταν, δεν τα άκουσα από άλλους. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, πολλά φρικτά γεννήκαν. Με θάρρος σταθείτε και υπερασπιστείτε τις πύλες της πόλης. Και μη σας τρομάζει των εχθρών το αμέτρητο πλήθος. Γιατί ο Θεός νίκη για μας ετοιμάζει. Κύστρα, η μάχη απλώθηκε παντού. Στην αρχή αντιστεκόταν η δική μας η γραμμή. Όταν όμως μέσα στα στενά μαζεύτηκε τον καραβιό μας το αμέτρητο το πλήθος, δεν ήταν πια το ένα με το άλλο φιλικά, αλλά χωρίς να δίνανται διαφορετικά να κάνουν, άρχισε να χτυπάει το ένα πλήρω με το άλλο με τα χαλκένια έμβολα. Έτσι που τιμόνια και κουπιά εγείλονταν συντρίμια. Δεν υπάρχει κακό από το δικτάτορα σε μια χώρα. Γιατί τότε δεν υπάρχουν νόμοι κοινοί για όλους, μα κυβερνάει μόνος του, φτιάχνοντας το δικό του νόμο. Σαν να είναι κτήμα του λαός. Κι έτσι ισότητα καμιά. Μα όταν υπάρχουν γραμμένοι νόμοι, κι ο αδύνατος, κι ο δυνατός ίσα δικαιώματα έχουν. Πατέρας Ικετεύω, άκουσέ με. Κάνε με το καλό να έρθει εδώ ο Ρέστης κι εγώ την αφροσύνη της μάνας να μην έχω. Τα χέρια μου. Να μη λερώσω με έργα νούση. Αυτά για μας παρακαλώ. Για τους εχθρούς μας. Κάνε να έρθει ο τιμωρός. Το φόνο με το φόνο, το αίμα με το αίμα να ξεκλίνει. Έτσι στα φανερά. Φωνάζω και λέγω το ανάθεμα και την κατάρα ετούτη. Γίνε Αγαμέμνονα ο πομπός των αγαθών στον άνω κόσμο με τη βοήθεια των θεών. Εγώ είμαι η πολυζήλευτη άλλοτε ανδρομάχη. Δύστυχη τώρα όσο καμιά στον κόσμο. Τον άντρα μου είδα πρώτα σκοτωμένον από τον Αχιλλέα. Και όταν η Τρία έπεσε στα χέρια των Ελλήνων, απ' τους ψηλούς, τους πύργους είδα να γκρεμίζουν το γιο μου αστιάνακτα. Δύο λόγια τελευταία θα σου πω. Είναι γλυκό στον άνθρωπο το φως αυτό να βλέπει. Και ο Άδης ένα τίποτα. Και όποιος το θάνατο ποθεί, είναι τρελός. Ακόμα και μια άθλια ζωή είναι πιο γλυκιά από ένα έστω και ωραίο θάνατο.